radio que está mi canción. Siente el lado que va subiendo. Νάτι, κυρίες και κύριοι, η άρχιστής μας. Καλώς την άρχη. Τι κάνετε? Τι έγινε? Καλά εσείς? Καλά είσαι? Μια χαρά. Για πάμε. Άλλος για άνθρωπος, πάμε, γιατί... άλλος άνθρωπος. Τι κάνετε? Καλώς το... Κοριτσάκι μας, καλώς την πιο πολύ συζητημένη παίκτρια του Master Chef. Μιλάμε εδώ για... Και εδώ, μόλις καθίσεις... Όχι, να το δείξουμε εδώ. Φαίνεται εδώ. Φαίνεται, πώς δεν φαίνεται εκεί. Εδώ δείτε. Master Chef, δεκάδα. Δεκάδα. Τύπησε ήδη το τατού, έλα. Κάτσε. Πώς είσαι, άρχιστής? Καλά. Καλά. Κουρασμένη λίγο από τον εκκλεισμό, αλλά καλά. Αλλά καλά. Καλά. Εμείς βλέπουμε μία διαφορετική άλκηση κοντά μας. Βέβαια, αυτό συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους που είστε ναι, μέσα. Ναι, όλοι όσοι έχετε εδώ πέρα είστε χαμογελαστοί. Πιο όμορφοι, ήρεμοι, έτσι είναι, πιο ήρεμοι και τέτοια. Ναι, βλέπουμε... γιατί βγαίνεις και παίρνεις τον αέρα σου έξω και είναι όλα μια χαρά. Όλα καλύτερα. Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι έχεις προλάβει να δεις κάποια πράγματα από αυτά που όλοι εμείς βλέπουμε φανατικά από το MasterChef ναι, ναι, ναι. Και στα οποία είσαι, θα μου επιτρέψει, η απόλυτη πρωταγωνίστρια. Θα θέλαμε να πάμε να δούμε ένα βίντεο με κάποιες στιγμές σου, λίγες, σε σχέση με όλα αυτά τα οποία είπες και έκανες όλο αυτόν τον καιρό μέσα στο MasterChef. Και η αλήθεια είναι δεν κρατήθηκες, είχες όχι, έτσι... Όχι. Τα έδωσες ναι, ναι. όλα από την αρχή. Ναι, το μεγαλύτερο λάθος μου ήταν αυτό, αλλά εντάξει. Θα σου πω πριν πάμε να δούμε το βίντεο το εξής. Ότι εμείς εδώ προσωπικά σε έχουμε κρίνει και αρνητικά, αλλά και θετικά από την εκπομπή. Εγώ ειδικά στην αρχή με τις μαντινάδες και το κούρμα του χεριού στον κύριο Κοντιζά, είχα πάθει νευρικό κλονισμό. Λέω, γιατί το κάνει αυτό το πράγμα, δεν είναι ωραίο. Και είχαμε πει ότι ενώ πολλές φορές φαινόταν να έχεις δίκιο, ότι πολλές φορές το χάνες λόγω του τρόπου. Και όμως όλοι όσοι έχουν έρθει εδώ πέρα έχουν πει μηδενός εξαιρουμένου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι είχες δίκιο σε αυτά που έλεγες. Στον Τάσο μου, τελευταίο. Ναι, εκτός από τον Τάσο. Οπότε λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία, δεν το θυμηθήκαμε αυτό. Πάμε να δούμε. Πάμε. Βρίσκομαι εδώ γιατί η γιαγιά μου μου κόλλησε το μικρόβιο της μαγειρικής. Είναι πάθος και είναι ένα όνειρο. Δεν έχει αναφέρει κανένας ότι με περιμένει τελικό. Και πόσο μάλλον το πείσμα μου είναι τόσο επικίνδυνο, θα πω, που μπορεί να φτάσει μέχρι και τελικό. Θα τους διαψεύσεις δηλαδή όλους. Θέλω να τους ρημάξω. Αυτό θα πω. Κι αν με έκαψε το φυσικό βούτυρο και βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, εγώ θα πάω τελικό, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Ο καθένας ξεχωριστά από εδώ μέσα είναι δίμουρος. Είναι μετρημένοι σε μια μπαλάμη αυτοί που αξίζουν εδώ μέσα. Δεν μπορώ τους δίμουρους ανθρώπους. Πραγματικά, η δημιουργία εμένα στην πόλη μου και στο χωριό μου είναι κάτι πολύ άσχημο. Θέλω πραγματικά να σταματήσω όλο αυτό τη σκευωρία που γίνεται. Μιλάω για τη σκευωρία 5 ατόμων που θεωρούνται ισχυροί του σπιτιού, οι λεγόμενοι ότι θα ρημάξω όλο το υπόλοιπο σπίτι, να μείνουμε εμείς οι 5. Τάσο, Πάνο, Χάμπο, Σπυριδούλα και Σταμάτη. Από το MasterChef θα θυμάμαι τα πάντα. Πραγματικά τα πάντα, είτε καλές είτε κακές στιγμές. Στο MasterChef κι αν ήρθαμε και απέκτησα εμπειρία, εγώ θα πάω σπίτι μου σαν την καλή κυρία. Ήταν μια πρώτη γεύση. Μια πρώτη γεύση. Μια, ναι, έτσι, ένα κάτι, ένα καταρχήν, λίγο. Μαζί σου μάθαμε, εγώ δηλαδή έμαθα τουλάχιστον πρώτη φορά, τη λέξη δίμουρος. Και να μην δεν έχουμε σχέση. Δεν έχουμε σχέση και με την Κρήτη. Να πεις ότι ναι, αλλά έχουμε. Έχουμε. Λοιπόν, δίμουρος προφανώς είναι ο διπλοπρόσωπος. Ναι, ναι. Ήτανε πραγματικά δίμουροι αυτοί οι άνθρωποι? Κάποιοι ναι. Ήτανε μαϊμούνια. Όπως ήταν, ήταν. Έχει υποθεί ότι καμιά φορά, ρε παιδί μου, ήταν σαν να έβλεπες λίγο φαντάσματα. Άνθρωποι που σε πολεμάνε, άνθρωποι που έχουν κάνει κλίκες, άνθρωποι που έχουν κάνει σκευωρίες. Μέχρι να φύγεις, βέβαια, έχεις ξεπαστρέψει τους δύο από τους, πέντε, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Έξω ο Τάσος, έξω και ο Χαράλαμπος και ο Πάμπος. Αλλά πραγματικά, εξήγησέ μας λίγο αυτό για τη σκευωρία. Γιατί το έλεγες όλο αυτό? Τι έβλεπες, τι ήταν αυτό που δεν είδαμε εμείς? Καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι... Μπορεί κάποιοι να είδαμε, αλλά... Ναι. Τα πράγματα που γίνονται στο σπίτι μέσα, δεν τα βλέπει ο κόσμος έξω. Σωστό. Έχει ένα γύρισμα ενός τετάρτου στο σπίτι μέσα και μετά όλα τα υπόλοιπα... Είναι off-camera που βλέπουμε. Είναι κλεισμένο των θυρών που λέμε. Ωραία. Όταν είσαι σε ένα σπίτι μέσα και δεν έχεις επαφή ούτε με τους δικούς σου,
ούτε με τον έξω κόσμο, τίποτα. Τα συναισθήματά σου είναι 100% πολύ πιο πάνω από το κανονικό. Και ξεκινά ένα παιχνίδι λίγο παράξενο. Κρατάς μία απόσταση, κάθεσαι και βλέπεις 20 διαφορετικούς ανθρώπους. Συγγνώμη λίγο, με συγχωρείς. Θέλω να φτιάξω λίγο το μαλάκι για να μην πετάει εδώ. Και όταν και αυτή η συμπεριφορά λοιπόν που δεν βλέπαμε εμείς, από αυτό που μας είπες εσύ και από αυτό που έχουν πει και άλλοι που, που ήρθαν και καθίσανε εδώ πέρα που είσαι τώρα, είναι ότι υπήρχε διαφορετική συμπεριφορά όταν γράφανε, ας πούμε, οι κάμερες και τελείως διαφορετική συμπεριφορά όταν δεν γράφανε. Και αυτό ήταν κάτι που σαν σου γύρισε το κεφάλι. Ναι, γιατί δεν γίνεται να έχεις μία λόγω της συμπεριφοράς στο σπίτι μέσα και όταν θα είναι οι κάμερες εκεί μπροστά να είσαι που λένε Παναγία. Μάλιστα. Αυτοί που το κάνανε αυτό είναι τα άτομα που είχες όντως κατανομάσει, ο Τάσος, ο Πάνος, ο Πάμπος, η Σπυριδούλα και ο Σταμάτης. Ναι, αλλά για το Σταμάτη θα πω το εξής, ότι κατά τη δικιά μου γνώμη πάντα, έτσι, επηρεάζεται κατά ένα αλφα τρόπο. Τώρα, μάλιστα, ευθύνες δεν θα ρίξω σε κανέναν γιατί είναι ο εγκλεισμός στη μέση. Okay. Η Σπυριδούλα, απ' την άλλη, ήταν από τα άτομα που σε πείραξε, ειδικά στην αποχώρηση της Γιάννας, γιατί με τη Γιάννα εσείς ήσασταν λίγο πιο κοντά. Και θυμάμαι που είχες πει τότε ότι ξαφνικά η Σπυριδούλα, που δεν θυμόταν να πει ούτε καλημέρα που λέει ο λόγος στη Γιάννα, την ημέρα της αποχώρησης, τσουπ, ήρθε και σας μπαστακώθηκε την ώρα που χαιρετιόσασταν. Κοίτα, και στην αποχώρηση όμως της Άλκης της, δηλαδή όταν, όχι την αποχώρηση, όταν θα έπαιρνε τα πράγματά της, έγινε κάτι που ήρθε. Για να μιλήσε μας γι' αυτό. Είναι κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να δείχνονται στις κάμερες. Είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλον. Άρα θεωρείς ότι, ας πούμε, ένας τέτοιος άνθρωπος είναι η Σπυριδούλα, για να πούμε τα πράγματα όσο έχουν, δηλαδή. Η Σπυριδούλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να δείχνεται. Καλός ή κακός, έτσι είναι τα πράγματα. Εξάλλου από αυτά τα λίγα που έχω δει, το δείχνει και οι κάμερες αυτό το πράγμα και πιστεύω να το βλέπει και ο κόσμος έξω. Τώρα... Ο Πάνος φαίνεται απ' την άλλη ότι είναι ένας καλός μάγειρας. Πολύ καλός μάγειρας. Βγάζει ένα προφίλ ενός συμπαθητικού παιδιού, καλού παιδιού, αλλά παρόλα αυτά τον έχει κατατάξει μέσα στην πεντάδα των ισχυρών, ας το πούμε έτσι. Που θέλουν, δηλαδή αυτό που έχει υπονοήσει με έναν τρόπο είναι ότι αυτή η πεντάδα προσπαθεί να διαχειριστεί τα πράγματα έτσι ώστε να μείνουν αυτοί οι πέντε στο τέλος. Ναι, το θέμα είναι ότι αν μείνουν αυτοί οι πέντε στο τέλος. Καλά, που είναι τρεις τώρα, ναι. Καλά, έτσι κι αλλιώς. Ναι, τώρα πια δεν είναι και πέντε, είναι τρεις. Τους δύο τους έφαγες. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς θα διαγωνιστούν μεταξύ τους. Τι θες να πεις, αν μείνουν. Ναι, θέλω να πω ότι όταν ξεκινάς ένα σπίτι μέσα, εννοείται ότι με κάποιους ανθρώπους θα έρθεις πιο κοντά, με κάποιους άλλους όχι. Φυσικά. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι όλους τους υπόλοιπους πρέπει να τους κάνεις πέρα και να ξεκινάς ένα ταξίδι στο MasterChef. Το οποίο να είναι λίγο παράξενο. Να θες να πεις. Ναι, παρακαλώ. Όχι. Τελείωσε την απάντησή σου και θα σου πω μετά αυτό που σκέφτομαι. Να κλείνει μία πόρτα μέσα και να συζητάνε κάποια πράγματα χωρίς να είναι το υπόλοιπο σπίτι. Ενώ μπροστά στις κάμερες να λένε ότι. Κοίταξε τώρα, εμείς συζητήσαμε όλοι. Ποιοι όλοι, 21 ή 5. Μάλιστα. Σε βλέπω σε σχέση με αυτό που ξέρουμε από σένα. Τώρα εδώ στην Φωλιά των Κούκου, πολύ πιο απαλή, πολύ πιο μετριοπαθή, πολύ πιο, με μία μάλλον διάθεση να λιάνεις όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Είναι γιατί έχεις παρατηρήσει ότι μπορεί να έχεις άδικο, είναι γιατί θεώρησες βλέποντας, πούμε, κάποια αποσπάσματα ότι μπορεί να βγεις πάρα πολύ έντονη και θέλεις να το πάρεις πίσω. Είναι επειδή είδες ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην ήταν αυτό που αισθανόσουν, να έχεις μετανιώσει για κάτι το οποίο έκανες. Για αυτά που έχω μετανιώσει, τα έχω πει on camera. Για όλα τα υπόλοιπα δεν μετανιώνω. Δεν μετανιώνεις. Απλώς είναι ο τρόπος της έκφρασής σου τώρα που έχεις βγει έξω διαφορετικός. Ναι, είναι διαφορετικός. Για να καταλάβω τι είναι, τι συμβαίνει, καταλαβαίνεις. Γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει μια άλκηση που είναι πάρα πολύ έντονη. Χάνει δεν χάνει το δίκιο της από αυτό, αλλά πάντως πάρα πολύ έντονη. Τώρα σε βλέπω πολύ αλλιώς. Και λέω, έχει αλλάξει κάτι, είναι ένα, κάτι το οποίο έχεις δει και δεν θεωρείς ότι ήταν έτσι. Γι' αυτό σε ρωτώ. Σίγουρα ότι
ο τρόπος έκφρασής μου είναι πολύ περίεργος. Γιατί εντάξει, καλός ή κακός, είμαι μικρή σε ηλικία. Δεν είναι περίεργος, είναι έντονος. Έντονος είναι. Περίμενε, περίεργος δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι κάτι καταλαβίστικο ή κάτι που δεν γίνεται κατανοητό. Έντονος ήτανε. Ναι, γιατί έχω ένα κακό. Όταν έχω δίκιο, θέλω να το διατυμπανίσω παντού. Αλλά συνήθως το χάνω με την έκφρασή μου. Αλλά εντάξει. Κοίτα, θα το φτιάξω στην πορεία. Εκείνη τη στιγμή που έκανες έτσι το κοντιζάκι και του είπες εκείνη τη μαντινάδα. Κατάλαβες μετά ότι μπορεί να το έχεις παρατραβήξει λίγο, ας πούμε, και... ή θεώρησες ότι αυτός ήταν ο τρόπος που ήθελες να αφαιρθείς και έτσι το έκανες. Συνήθως με την παρέα μου, όταν λέμε μαντινάδες, κάνουμε έτσι το δαχτύλι, ρε παιδί μου, και το κουνάμε. Δεν είναι κάτι κακό, κάτι κακοπροαίρετο. Ναι, αλλά όπως απλά... είπες, είναι με την παρέα σου. Ναι, αυτό. Είναι άλλο πράγμα η παρέα μας και άλλο πράγμα όταν απέναντί σου έχεις ένα κριτή του Masterchef. Δηλαδή εκεί πέρα, για τη μαντινάδα δεν ήταν κακή. Αν δηλαδή είχες πει την ίδια, προσωπική μου γνώμη τώρα, ναι. Αν είχες πει την ίδια μαντινάδα, χωρίς να έχεις αυτή τη στάση σώματος που λέμε, θα ήταν τελείως αλλιώς. Θα ήταν σαν άνθρωπος με αυτοπεποίθηση. Ναι, θα έλειπε αυτό το κομμάτι. Οπότε αυτό θα ήταν πολύ, πολύ πιο υπέρ σου. Βγαίνοντας λοιπόν εγώ την Παρασκευή, έκασα και είδα κάποια στιγμιότυπα. Εντάξει, θα μπορούσα να το είχα πασάρει τελείως διαφορετικά. Αυτό. Τελείως διαφορετικά, αλλά λόγω πίεσης, λόγω άγχους, λόγω... σου βγαίνει τελείως αυθόρμητα όλο αυτό. Πάμε τώρα σε ένα άλλο, το οποίο μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και το σχολιάσαμε εδώ. Στη δοκιμασία που ήσουν εσύ αρχηγός, προτείνει ο Μάνος το κοτόπουλο που δεν χάνει ποτέ. Σωστά. Ναι. Εσύ αφήνεις αιχμές ξεκάθαρες ότι μπορεί να έχει κάνει κάτι ο Μάνος με το κοτόπουλο, έτσι ώστε να μην γίνει όπως πρέπει και αυτό να κατοχυρωθεί ως λάθος ομάδας, το οποίο μετά θα οδηγήσει, ας πούμε, και στην ομάδα, στην ήττα. Mm. Αυτό πραγματικά το πίστευες ή ήταν επίσης πάνω στα νεύρα σου? Το πίστευα πραγματικά αυτό το κομμάτι, γιατί πριν δείτε τη συνέντευξη εσείς, εμείς είχαμε μιλήσει πίσω από τις κάμερες και μου είχε πει ότι ναι, έχω κάνει μια κοτσανίτσα τέλος πάντων και μπορεί να αποτύχει το κοτόπουλο. Δεν θα μπορούσε αυτό να συμβεί σε κάποιον μάγειρα, ακόμα και έναν πολύ καλό μάγειρα? Εννοείται ότι σίγουρα υπάρχουν κακές στιγμές όταν είσαι μεγάλος μάγειρας, γιατί για μένα ο Μανώλης, ο Τάσος, ο Πάνος είναι μεγάλοι μάγειρες. Ναι, μαθαίνεις από αυτούς. Είπες κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι μπορεί να έχει στηθεί, να το πω μέσα εισαγωγικά, αυτό πράγμα, επίτηδες. Ναι, το είπα αυτό γιατί δεν ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες. Εξάλλου το έδειξε όταν με ψήφισε. Είπε κάποια πράγματα. Εντάξει, είμαι ένας παρορμητικός άνθρωπος. Τα νεύρα μου φτάνουν κατευθείαν στα όρια τους. Προσπαθώ να το φτιάξω, αλλά δεν ξέρω για πόσο θα... Άρα δεν ήταν κάτι που ουσιαστικά... Για να το ξεκαθαρίσουμε, ναι, το επαναλαμβάνω. Δεν ήταν κάτι που πίστευες ότι πραγματικά έκανε ο Μάνος. Το είπες πάνω σε μια διάθεση που είχες λόγω έντασης. Ναι, αυτό. Και αυτά που συζητήσαμε πίσω από τις κάμερες. Μάλιστα. Ωραία. Το άλλο το... Έχουμε χρόνο? Έχουμε λίγο ακόμα. Δύο ρετσούλες να κάνουμε ακόμα. Είδαμε ότι υπερασπίστηκες πάρα πολύ στην προφορία τον Παντελή. Ναι. Που επίσης ήταν σημαντικό και ήταν ο Τάσος εκεί πέρα πολύ έντονος. Και όπως είπαμε και πριν, ήταν ο μοναδικός ο οποίος δεν σου έδωσε δίκιο. Ενώ όλοι οι άλλοι που έχουν περάσει από και εδώ οι κριτές έχουν πει ημέρα. Ότι. Είχαν πει ότι όντως το δεύτερο πιο λάθος πιάτο ήταν του Παντελή. Ήταν, συγγνώμη, του Χάμπου. Και όχι του Παντελή που ψήφισε ο Τάσος. Και το ρώτησαμε τον Τάσο, είπε: Παιδιά, εγώ το έχω πει, δεν ψηφίζω φίλους. Τέλος, ό,τι είπε δηλαδή και εκείνη την ημέρα. Ναι. Βεβαίως, εσύ δίκαια είπαμε εμείς ότι υπερασπίστηκες με μαγειρικά κριτήρια ότι ναι, ρε παιδιά, εντάξει, εγώ, οκ, okay, αλλά ο Παντελής τώρα γιατί τον ψηφίζετε? Τι έγινε? Έγινε ένας χαμός εκείνη την ψηφοφορία πάλι. αλλά έπρεπε κάποιος να υπερασπιστεί τον Παντελή. Γιατί ο Παντελής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τέρμα χαλαρός. Ό,τι και αν του συμβεί, δεν τον ενδιαφέρει, θα το αντιμετωπίσει με τη χαλαρότητά του. Αλλά, όπως είπαμε πάλι, τα νεύρα μου. πρέπει κάποιος να υπερασπιστεί λίγο το κάποιο πιο αδύναμο. Εν τω μεταξύ, λέει συνέχεια για τα νεύρα της και εμείς βλέπουμε τον πιο χαμογελαστό άνθρωπο που έχει περάσει από εδώ πέρα, από το MasterChef. Απίστευτο, δεν είναι αυτό? Ωραία, άκου τώρα. Τώρα είναι στους 9, έτσι. Κάποια στιγμή θα μείνει μόνο ένας.
Ποιος νομίζεις ότι θα είναι αυτός ο ένας και ποιος θα ήθελες να είναι αυτός ο ένας? Θα ήθελα πάρα πάρα πολύ να το πάρει ο Χρήστος. Είναι ένας από τους καλύτερους ανθρώπους και ψυχικά και μαγειρικά. Και αν είναι από γυναίκες, θα ήθελα πάρα πολύ την Ιωάννα. Και την Ιωάννα, μάλιστα. Χρήστος και η Ιωάννα, λοιπόν. Ναι. Εμείς ξέρουμε, λοιπόν, ότι μάθαμε πριν από λίγο ότι έχεις άλλα τρία αδέρφια. Ναι. Σωστά. Και όλα με διπλά ονόματα, να ξέρετε. Όλα έχουν διπλά ονόματα. Την αγάπη μας όλη την οικογένεια εκεί στην Κρήτη. Είναι η Άλκης της Κατερίνα. Είμαστε και συνονόματες, λοιπόν. Ναι, αμέ. Και πες μας λίγα πράγματα τώρα, λοιπόν. Πού είσαστε όλοι αυτοί, όλη αυτή η υπέροχη και οικογένεια? Και πού θα είσαι εσύ και τι κάνεις τώρα και τι θα κάνεις? Τι σου είπα, ναι. Ναι. Όλη η οικογένειά μου είναι Κρήτη, εννοείται αυτό. Τα αδέρφια μου ασχολούνται με διάφορες δουλειές. Η αδερφή μου θέλει να γίνει F&B manager ή μεσαία. Η άλλη είναι πολύ μικρή για να ασχοληθεί ακόμα με το τι θα γίνει. Και ο αδερφός μου ασχολείται πάρα πολύ με τον ήχο. Μάλιστα. Και τώρα μένεις εσύ εδώ και θα αρχίσεις και δουλεύεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι, αυτές τις μέρες έχω αναλάβει ένα μαγαζί στη Βάρη. Μπράβο. Λέγεται The Burger Shop. Μπράβο. Οπότε είστε καλεσμένοι όποτε θέλετε να θέλετε να φάτε. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Και θα χαρώ πάρα πολύ να σας ταΐσουμε. Και με όλους αυτούς τους ανθρώπους που γνώρισες στο MasterChef, με ποιους θα κάνεις παρεάκι μετά που θα τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία που έχει τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον? Με τη Μαρία σίγουρα. Σίγουρα είναι. Η Μαρία είναι γλυκύτατη, ήρθε εδώ πέρα μαζί με τη Γιάννα. Είναι αδερφή ψυχή μου, πραγματικά. Με τη Γιάννα. Με την Ιωάννα, εξάλλου την περιμένω πώς και πώς Κρήτη. Όχι, μην την περιμένει. Α, εννοείς. Να, στην Κρήτη όταν θα τελειώσει, ρε παιδί μου. Ναι. Όχι, νικήτρια τη θέλουμε κάτω. Τέλειο. Μετά ο Παντελής με έχει καλέσει στο νησί του όταν βγει με το καλό για αυτός από το παιχνίδι. Και εύχομαι να φτάσει πολύ μακριά, πραγματικά του εύχομαι. Με αυτούς που θέλω να κρατήσω επαφή, αυτή. Θα κρατήσω. Με αυτούς. Με αυτούς, καταρχήν. Με τον Γιώργο. Εννοείται, με τον Γιώργο, εντάξει. Με περιμένει πώς και πώς κάτω. Ωραία, 4-5 είπε. Εντάξει. Καταλαβαίνεις τους 21. Καλά είναι. Δεν ταιριάζουμε. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Να είσαι γερή, δυνατή, χαμογελαστή. Ναι. Και όλο αυτό το πάθος που έχεις να το διοχετεύεις κυρίως στη μαγειρική σου και να φτιάχνεις νόστιμα και ωραία πιάτα. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα κλείσουμε μια μαντινάδα. Άντε, μπράβο, μια μαντινάδα. Και θα πω στη φωλιά του Κούκου ήρθα εγώ να δω αν είναι ωραία. Με Κατερίνα Καρτερό να κάνουμε παρέα. Μπράβο. Ευχαριστούμε αυτό πολύ, Αλήθεια. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς εδώ πέρα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Εσείς πάλι ξέχασατε τις κουκιές. Κοίτα να δεις τώρα. Εμείς θα μείνετε σωστά, βεβαίως, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Έλτης με τη Ζήνα. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο, Τετάρτη, 9 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε γέροι, δυνατοί και πάνω απ' όλα, πριν απ' όλα, χαρούμενοι και με χιούμορ. Μην ξεχνάτε ότι έχει και ανάδρομο Ερμή. Γιατί σώζει. Με υγεία και πάρα πολύ αγάπη. Τα λέμε αύριο με το καλό. Γεια! Δώσε!